Νωρί το πρώτο σου παιχνίδι έπαιξε με τον μεσαίο αδερφό του νούμερο 1 σήμερα στην παγκόσμια κατάταξη, με τον Μάρκο Τζόκοβιτ. Πώς τον είδες σαν αδερφό ουσιαστικά του νούμερο 1 στον κόσμο, πώς τον είδες μέσα στο γήπεδο? Τον είχα δει πριν μερικά χρόνια και δεν είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Σήμερα κατά διαστήματα έπαιξε καλά. Απλώς δεν ξέρω, αν και αυτόν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να έχεις τον αδερφό σου που είναι ο καλύτερος στον κόσμο και από τους καλύτερους παίχτες που έχουν παίξει κανείς τα τελευταία χρόνια. Αλλά ήταν καλό παιδί, είχε αρκετά καλή συμπεριφορά. Λίγο στο δεύτερο σετ είχα ευκαιρία να το τελειώσω πολύ πιο εύκολα. Ήμουν 4-1, είχα 4-1 σε 0-40. Αυτός άρχισε να ταγκάρει, του μπήκαν μερικές μπάλες, μετά έσπασε λίγο το ρυθμό. Είχα και ένα μάτς πριν στο 5-4, πήγε να γίνει χωρίς ιδιαίτερο λόγο δύσκολο το δεύτερο σετ, αλλά ευτυχώς ήμουν έρεμος, δεν τσαντίστηκα, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τσαντίζομαι. Οπότε κράτησα την ηρεμία μου και το τελείωσα 7-5. Αλέξανδρε, 2-2 σήμερα, δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά. Ναι, πήγε καλά σήμερα και σχετικά ήταν εύκολη μέρα, δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα. Στα Μονά κέρδισα 6-1-6-2, πήγε αρκετά καλά και ελπίζω αύριο που έχω λίγο πιο δύσκολο αγώνα με τον Γιάνκοβιτς, τον παρτνέρ μου στα διπλά. Ελπίζω, έχω 2-2 νίκες, ελπίζω να τριτώσει. Πώς είναι η στιγμή αύριο για σένα και για τον Γιάν? Ναι, με το που μπαίνεις στο γήπεδο και απλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, πρέπει να παίξεις όσο καλύτερο γίνεται, να βρεις ποια είναι τα μειονεκτήματα του αντιπάλου σχέση με τα δικά σου πλεονεκτήματα και να ό,τι θα κάνεις ό,τι μπορείς να κερδίσεις τον αγώνα. Και από εκεί και έπειτα, με το που δίνεις τα χέρια, πάλι είστε φίλοι, είστε partners στο διπλό, είναι μια άλλη σελίδα. Είμαι πολύ πεσμένος, είχα 2 ήττες σήμερα και στο μονό και στο διπλό. Εντάξει, κάνουμε προπόνηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα τώρα. Ελπίζουμε για καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα ήταν μια καλή μέρα, όχι όσο καλά θα ήθελα, γιατί χάσαμε τα διπλά με τον Μάρκο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο σετ, νομίζω είχαμε 4 σετ point, λίγο ατυχία, λίγο δεν μας έκατσε στο σημείο εκεί το παιχνίδι και χάσαμε τις 4-7-6. Όταν αγωνίζεσαι και δίπλα στο νούμερο 1 στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι έχεις να παίρνεις στοιχεία? Ναι, σίγουρα. Ο Τεντ με βοηθάει πολύ και ψυχολογικά και ταινιστικά. Εντάξει, πιστεύω. Θες να του μοιάσεις? Μακάρι και καλύτερα.